Κολομπιάνο, τατουατόρ. Όπου η Βροσαίδη. Παιχνίδι της Κολομβίας, το τέχω. Νάτος, πολύ δυνατός. Πατρινό καρναβάλι για πάντα. Από εδώ είναι ο φίλος μας ο Πετράν από την Κολομβία. Κάνει φυσιολογικό κούρεμα, έτσι. Ναι, σακί. Μια εκκλησία heavy metal. Η Λατινική Αμερική με το εξωτικό της κλίμα και τους ζεστούς, χαρούμενους ανθρώπους της θα είναι πάντα ένας από τους αγαπημένους μας προορισμούς. Και το καλό είναι ότι έχει αρκετές διαφορετικές χώρες για να κρατήσει το ενδιαφέρον σου έντονο μέχρι να τις επισκεφτείς όλες. Σήμερα προσγειωνόμαστε στην Κολομβία και πιο συγκεκριμένα στην πρωτεύουσα της χώρας, την Μπογκοτά. Τι ρίχνει εδώ στην Κολομβία, ρε φίλε. Ελάτε στην Κολομβία, μας είπανε. Στην Καραϊβική, μας είπανε, στον καταγάλανο ουρανό. Την πρώτη μέρα έγινε το αναπάντεχο. Εμένα με πήρε ο ύπνος και ο Γιώργος μαζί με τον Γκούρο και τον Ντέο βγήκανε για μια γύρα. Λοιπόν, σε κάποια πράγματα που βοηθάει η τεχνολογία είναι το Facebook και το Instagram φυσικά. Ανέβασα το πρωί μια φωτογραφία ότι είμαι στην Μποκοτά της Κολομβίας και επικοινώνησε μαζί μου ένας τατουατζής, ο Χόρχε, και αποφασίσαμε με τα κομάντο, Γιώργο, Κοντορή, να πάμε να το γνωρίσουμε και να δούμε τι γίνεται στο στούντιο του. Και έτσι απλά τα παιδιά έφτασαν στο κέντρο της πόλης. Η Μπογκοτά είναι μια μεγάλη πόλη 7 εκατομμυρίων ανθρώπων, αρκετά κοσμοπολίτικη, καθαρή και ασφαλής σε αντίθεση με ό,τι πιστεύουμε στο εξωτερικό. Οι δρόμοι της είναι γεμάτη μοδά τους νέους και μοντέρνα ψηλά κτίρια, ενώ είναι και μια μεγάλη πανεπιστημιούπολη με χιλιάδες φοιτητές. Ας επανέλθουμε όμως στα παιδιά που μόλις βρήκαν το στούντιο τατουάζ που έψαχναν. Πρέπει να είναι αυτό εκεί πάνω στη γωνία. Για να δούμε τι θα δούμε τώρα. Όλα. Χόρχε. Χόρχε. No. Χόρχε. Ω, μια λίγο. Κομεστάς. Χόρχε. Κολομπιάνο. Κομεστάν. Τατουατόρ. Εσέ δύο του τραβάχω εν Instagram. Me gusta mucho. Me gusta mucho Instagram. Comprendo. Muy bueno. Gracias, muchas gracias. Tengo clientes de la tienda, de mi tienda, que siguen tu trabajo. Και έτσι ο Χόρχε πήρε τηλέφωνο μια φίλη του, τη Λίζ, η οποία ήθελε να κάνει οπωσδήποτε τατουάζ από τον Γιώργο. Στο χώρο του τατού είναι πολύ συνηθισμένο το να γνωρίζονται μεταξύ τους οι καλλιτέχνες μέσω ίντερνετ, δηλαδή είτε το Instagram είτε το Facebook σε βοηθάει. Είναι συνηθισμένο να μου στείλει ένας καλλιτέχνης να μου πει, ξέρω εγώ, έλα από εδώ να πιούμε ένα καφέ. Αυτό είναι το πιο ωραίο, γιατί μεταξύ μας υπάρχει μια ωραία, αναπτύσσεται μια ωραία φιλία και γενικότερα γνωρίζει ο ένας καλλιτέχνης τον άλλον. Τώρα, άμα μέσα σε όλο αυτό κάτσει και κάποιος που θέλει να κάνει ένα τατουάζ, ακόμα καλύτερα, γιατί μου δίνει τη δυνατότητα, ρε παιδί μου, να εξασκώ κάποιες φορές όσο ταξιδεύουμε με το Wall Party τη δουλειά που κάνω κανονικά και
σίγουρα είναι πάρα πολύ καλό. Άμα οι πελάτες από έχω να βαρέσω, είναι συγκεκριμένοι. Όλα. Όλα. Μίρα. Όχι. Όχι. My friend George. I follow you. Where? In Instagram. Instagram. Yes, I see you. Nice. You have tattoos? Yes. This. What is this? In here. My tattoo is in here. Πω, πω, ίδρωσα ήδη. Πώς θα το κάνω. Δεν μπορώ. Οκ. Δεν έχουμε πρόβλημα. Where? Ah, you need to cover this? Yes. I want some rose, but not with color. Yes. Okay. Yes. Like this, black and like gray? Like this. Okay, save to gallery. I so see gallery. The work. I see all the tattoos he do. I like the realistic he put in the tattoos. So for this, my friend give me this like a gift. So why say no? Στρώθηκε στη δουλειά λοιπόν ο Γιώργος και ενώ δεν περίμενε με τίποτα να ξαναπιάσει το μοτεράκι του στην Κολομβία, δεν περίμενε επίσης σίγουρα να γνωρίσει τη Λίζ. Κάπου εκεί στην Μπογκοτά, λίγο παραπέρα από το τατουατζίδικο, είμαι κι εγώ. Λοιπόν, ο Γιώργος είναι από το πρωί σε έναν φίλο του τατουατζί, κάπου εκεί πάει. Μου έχει στείλει διεύθυνση, όλα θα πάω να τον βρω. Το μόνο που έχω είναι μια διεύθυνση, τώρα είμαστε κάπου χαμένοι στην Μπογκοτά. Εντάξει, perfecto. Vamos en calle 19, carrera 4. ¿De dónde viene? ¿Qué crees? ¿De dónde soy? ¿De Europa? ¿De Europa? Muy bien. Pero, ¿qué país? Mira. ¿Marruecos? ¿Marruecos? ¿Sí? No, Marruecos no en Europa. Marruecos es en África. En África. Bueno, francés uno de esos. ¿Francés no? ¿Británico? Británico no. Voy a hablar en mi idioma. ¿Ok? Sí, es que el idioma, sí. Sí. Δεν μπορώ να σου πω από ποια χώρα είμαι, θα με τη λέξη μάλλον που εσύ την ξέρεις, θα την πω όμως στα ελληνικά γιατί είναι η Ελλάδα. Και κανονικά θα έπρεπε όλος ο πλανήτης να την ξέρει σαν Ελλάδα, αλλά την ξέρει αλλιώς. Ιταλιάνο. No, Ιταλιάνο, no. Μου είσαι έρχονται Ιταλοί. Γκρέσια. Γκρέσια, amigo. Vamos. Vale. Vamos, Grecia. Hasta luego. ¿Cómo puedo saber subir en el tatú? Para ahí. Escaletas, ¿eh? Muchas gracias. Το μόνο που θέλω να είναι το τατουατζίδικο το οποίο είναι ο Γιώργος, γιατί μπορεί να μην είναι και να ψάχνουμε μετά δύο ώρες. Τελικά όχι μόνο είναι το τατουατζίδικο που είναι ο Γιώργος, αλλά τον βλέπω τώρα κατάλαβα γιατί έφυγε από το πρωί για να έρθει εδώ πέρα. Τι λέει? Όλα. Μήπως να γίνω τατουατζής? Hola, ¿qué tal? Τι λέει, πώς πάει? Καλά. Πόσες ώρες καλά? Τέσσερις. Τέσσερις ώρες, εσύ. Η μέση μου δεν υπάρχει, δεν ξέρεις. Παρ' όλα αυτά σε βλέπω να είσαι με πάθος, δηλαδή. Είμαι επαγγελματίας. Είμαι στη δουλειά μου, σωστός και επαγγελματίας. Τόσο επαγγελματίας. Σε παρακαλώ, μην πας την προσοχή. Να ρωτήσω κάτι, δηλαδή. Παρακαλώ. Την ήξερες ή ήταν εδώ πέρα, γιατί εγώ είμαι λίγο επικίνδυνο. Δεν απαντάω. Είμαι καλά. I'm going to hold you so he can do it better, okay? No. We don't need your help. Please, I don't know you. In Greece, in Tatouligans, his studio, we offer a joint service. He does tattoo and I do massage so you feel better. You want? It's a little extra in the price, but you will not feel anything. Bacano. Και αφού τα παιδιά θέλαν να τα αφήσω μόνα τους, πήγα παραπέρα για να τελειώσουν τη δουλειά τους. Okay, shut up. Wow. It's really beautiful, right?
I don't can see the other tattoo. It's just perfect. Yeah. Thank you. Ωραία, πως παντηρώθηκα. Πάλι τα πήρα τα λεφτά. Είσαι the manager. Μετά από σχεδόν μια ολόκληρη μέρα, αφήσαμε το τατουατζίδικο του Χόρχε, αλλά μαζί μας πλέον είχαμε και ένα καινούριο μέλος στην παρέα. Τη Λίζ. Okay, guys. Thank you for all. It's a pleasure. We thank you for all. It was amazing time. Thank you, it's really. It's my pleasure, it's my pleasure. Whenever I can offer my service to someone, for me it's... Okay. Mucho gusto, mucho gusto. We do what you what, go what to we're do. Yeah. Yeah, I try to find the haircut because I need to cut my hair, you know. You have the place? I know a good place for this. No, I don't it's have the place, but you know. Yes, a good no, it's in the... here is next. Okay, let's go all together. Okay. Listo, vamos pues. Αυτό λοιπόν το κομμωτήριο, η πελουκερία όπως τη λένε οι Κολομβιανοί, είναι ένα από τα πιο ιδιαίτερα και χρωματιστά μαγαζιά που έχουμε συναντήσει. Αλλά εκεί δεν πήγαμε για να δούμε το interior design, πήγαμε για σοβαρή δουλειά. Όχι ρε φίλε, σου πάει πολύ αυτό, απορώ γιατί το έχεις τόσα χρόνια. Ουλάς και τη Βέσπα, παίρνεις ένα παπί και είσαι σούπερ, αλλά από αυτά που έχουν εξές, αυτά τα μανταλάκια στην εξάτμιση αυτό. Και κρέας, και κρέας. No, you look like Cristiano Ronaldo. Messi, like Cristiano Ronaldo. Messi, Messi. Thundercats. Do you like me? Okay. Καρεκλοκλαρίνο. Μπεζίτο. Αγνωστής. Ναι. Άρα σ' άρεσε, ε. Κύριο Παρασιανού, ο Κολομπιάνο χίπστερ. Φίγαρο. Τι κάνει, φυσιολογικό κούρεμα, έτσι. Ναι, Σακή. Φυσιολογικό, ε. Φυσιολογικό, ρε. Τι κάνει, πόσο ανεπέδει, ανεπέδει. Τώρα. Oh, very good. Πολύ καλό, Σακή. Πολύ ωραίο. Ναι, δεν έχεις και εσύ πάνω στο αυτί σου και μετά μιλά. Καταρχήν να σου πω κάτι, έτσι όπως είστε, σου είπα, με αγχώνετε. Κοιτάξτε, δεν είναι. Καμά, πάμε, δάλε. Στιγμή της αλήθειας. Δάλε. Βάμος. Σωτήρη. Ε, καλά, είναι και αμάτω, έτσι. Θα το υιοθετήσω. Muy bueno. Y poco tiempo, poco tiempo. Como un cantador de ópera, ¿eh? Vito Maralucci. Τι να φάτε μπελεσάι. Un abrazo grande con besitos y todo eso perfecto. Clary Tours, τώρα live στον Αλφα. Vamos en un bar o algún... Let's go. Let's go to drink something. I know a good place. Beer? Yes. Oh, mojito cubano. ¿Puedo entrar? Como... Yes, you look like Colombian. Ένα ταξίδι δεν είναι πάντα και μόνο τα αξιοθέατα και τα κτίρια της πόλης. Πολλές φορές, αυτές οι απλές καθημερινές στιγμές που ζεις με ντόπιους στον κάθε σου προορισμό, όπως κάναμε εμείς σήμερα, είναι και αυτό που σε βοηθάει να μπεις καλύτερα μέσα στην κουλτούρα του λαού. Και αυτή είναι για εμάς η διαφορά του ταξιδιού από τον τουρισμό. Πάμε όμως να συνεχίσουμε σε ένα παραδοσιακό μπαρ για να παίξουμε το τυπικό κολομπιάνικο παιχνίδι τέχο. Τι είναι το τέχο? Καταρχήν είναι κάτι που το παίζουν από ό,τι είδαμε νέοι και μεγαλύτεροι σε ηλικία άνθρωποι. Νέκταρ, bienvenido a Colombia. Bienvenido a Colombia, muchas gracias por todo. Esperamos en Grecia. Bienvenidos a Colombia.
Εδώ μέσα παίζουν το παραδοσιακό παιχνίδι της Κολομβίας, το τέχο. Τέχο. Το οποίο είναι, ξέρεις τι παιχνίδι είναι αυτό? Τι? Από αυτό που χάνεις. Καταρχήν με αυτό το μουφμα. Αυτό εδώ, με αυτή τη φυσιογνωμία, δεν μπορώ να χάσω τώρα, πρόσεξε με λίγο. Καταρχήν εγώ το κούρεμα του Ρονάλντο, του Κριστιάνου, έχω πάρει τη χρυσή μπάλα φέτος και δεν αλετέχω να παίξω τώρα. Τέχο. Και ακόμα μια φορά, κυρίες και κύριοι, εδώ στην Κολομβία, η πρώτη World Παρτιακή αγώνες. Πώς το λέω αυτό? Τέχο. Τέχο, αρχίζουν τώρα. Οι ομάδες είναι ο Γιώργος με τη Λίζ, εγώ με τη Λάουρα, και ο Γιώργος έρχεται μαζί μας και ο Γιωργάκης πάει με τα παιδιά. Ναι. Και εύκολη κατώνας, όποια ομάδα φτάσει πρώτη τα 10, κερδίζει. Στο κέντρο δύο βαθμοί, χτυπάς αυτό έναν και τρεις φορές εδώ ένας. Vamos! Παραδοσιακό παιχνίδι της Κολομβίας, το οποίο νομίζω βασικό στόχο έχει όχι το ποιος θα κερδίσει, αλλά το ποιος θα πιει πιο πολλές μπύρες, οπότε και εμείς περνάμε πολύ ωραία με αυτό. Θεωρώ ότι μετά από το μαγικό κούρεμα τρέτο κλάριν καρέκλα, δεν χάνω ρε φίλε, δεν χάνω δηλαδή. Απ, απ, το κεντράρω εκεί και... Νάτος, πολύ δυνατός! Μία εκκλησία, heavy metal. Την επόμενη μέρα θέλαμε να δούμε από κοντά την παλιά πόλη της Μπογκοτά, τη γειτονιά της Καντελάρια. Εκεί θα μας περίμενε η Λίζ, θα μας, δηλαδή το Γιώργο. Λοιπόν, κάνουμε το εξής, έχουμε έρθει, έχουμε αργήσει, η Λίζ μας περιμένει. Τώρα το Μάς είναι υποκειμενικό, μπορεί να είναι, περιμένει μόνο σένα. Αργήσαμε, κάνουμε μια πλάκα. Τι πλάκα? Hola, lo siento, ¿eh? Tenemos un accidente con el taxi. Muy, muy lo siento, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Estás bien? Bien. ¿Sí? ¿Y Jorge? Jorge está muy triste porque quiere venir mucho, pero prefiere que dormir. Entonces somos los dos solamente. ¿Es verdad, vale? Okay. ¡Ay! 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 ¿Quieres nosotros venir con tú en Candelaria o prefieres solamente Jorge? Porque creo que prefieres solamente Jorge. La Candelaria. ¿Quieres la pago? ¿Se cambia? ¿Se cambia museo? Díganme, ¿me pisan café? ¿Quieres comer? No, vamos. Vamos a ver, es muy, muy linda. Vamos. Liz. Una pregunta, ¿tienes una fanari? Fanari. Fanari. Una fanari. No, conoces fanari. With this, una fanari. With this bird, you can do fanari. Σένα, Όπως έχουμε πει επανειλημμένα, για να ζήσεις πιο έντονα το ταξίδι σου, πρέπει να αναμειχθείς με τους ντόπιους, να γίνεις ένα με την τοπική κοινωνία. Καμιά φορά βέβαια, κάποιοι αυτό το παίρνουν κυριολεκτικά. Γενικώς, τον Γιώργο δεν τον λες και τον πιο σταθερό χαρακτήρα σε αυτό το θέμα, αλλά είμαι χαρούμενος που τον βλέπω ότι σε ένα από τα ταξίδια έχει έρθει πιο κοντά, ρε παιδί μου, με τη Λίζ
και περνάει όμορφα. Τώρα το άγχος μου είναι για το αν θα γίνουμε τρεις στην παρέα από εδώ και πέρα και στα υπόλοιπα ταξίδια, αλλά το αποτέλεσμα είναι θετικό πρόσημο. Εγώ στηρίζω αδερφός μαζί. So this is the Candelaria, the start from here. Yes, all wow. The people outside coming here, and here yeah. It's full of Austral hotels. Hotels? Yes. They have hotel here? Yes, for the tourists. It looks awesome. Καντελάρια είναι μια παραμυθένια γειτονιά με παλιά ισπανικά κτίρια. Εδώ μάλιστα στεγάζονται πολλά πανεπιστήμια, γι' αυτό και θα δει κανείς αρκετό νέο κόσμο στα σοκάκια της. This is like cafeteria. People like live here or just like tourists come? No, people too. Plaza del Choro. People. The Cuevento. All the streets in here have a name. All over the world, these streets have names. In Colombia, it's more beautiful. It's more beautiful. I'm joking. Of the books. Of the books. Η Λίζ ήταν πολύ καλή μαζί μας και μας ξενάγησε με μεγάλη προθυμία σε όλο το κέντρο. El Palacio de Justicia. Who is Justicia? Politician. There is the home of President of Colombia. He lives there? Yes, it's the home. Maybe he knows Alexis Tsipras. Let's go say something about the economical thing. What is that building over there? The more old. The oldest building in Bogotá. Yes. El edificio más viejo en Bogotá. Yes, it's a share. It's a what? Catholic. Ah, it's a church. It's a church. Okay. What is that building? All is the politic, justicia, Palacio de Justicia. All this is for politic, for juzgados, everything. Okay. Αφήσαμε όμως το κέντρο της πόλης για να βγούμε λίγο πιο έξω, να προσευχηθούμε. Λοιπόν, αν σας αρέσει γενικότερα το διαφορετικό, τότε το επόμενο θέμα είναι για σας. Για πες. Δεν μπορώ να πω. Εδώ πέρα, λίγο έξω από το κέντρο της Μπογκοτά, υπάρχει μια εκκλησία διαφορετική. Πόσο διαφορετική, Σάσκι, πες μου, πόσο διαφορετική. Μια εκκλησία heavy metal. Όσο κι αν σας φαίνεται και μας φαίνεται περίεργο, αυτός ο χώρος είναι μια εκκλησία. Σίγουρα διαφορετική, αλλά εκκλησία. Έχει μάλιστα και τον πάστορα Παύλα ιερέα της, τον Κριστιαν. Hola, mi amigo. Hola, amigo Jorge. Tu amigo Jorge. Un gusto. Bienvenida. Mi amiga. Hola. Un gusto, bienvenida. Gracias. Espero que se sientan mejor que en su casa. Sí. It's like our house. Είναι σαν το σπίτι. Oh my God! Το είχες δει. Όχι. Jesus Christos Theos Vios Isoter. No, it's not like this. Jesus Christos Theou Ios Sotir. Si. No, I think it's Ichthys. Ichthys. No, like Gemini. Why you did in Greek? I'm still in Greek. You still in Greek? Yeah, Greek out.
Tell me one word Greek. Una palabra griega. Una palabra griega. ¿Conoces? Pantocrator. Pantocrator. Cafecrator. Sí. Pantocrator. Sí. In our Saloniki, frappecratoria. Mucho grande frappecratoria. Ok. Perfecto. Estamos en una iglesia cristiana que desde hace 12 años está predicando a Jesucristo a las culturas urbanas. Punkeros, rockeros, hip hop, metaleros, todas las culturas urbanas hablando de Jesucristo. Heavy metal es muy diferente de una iglesia de Cristo. Es, actualmente es completely opposite. Pero no, históricamente tenemos música cristiana desde los 80 en heavy metal, en rock, igual. O sea, no ha habido bandas como Stryper, son muy antiguas y contemporáneas con Metallica, con otras bandas. La verdad, la música cristiana es algo que tiene una época muy larga, mucho recorrido. No es algo nuevo. Ο χώρος ήταν γεμάτος heavy metalάδες και παιδιά, ενώ όσο περνούσε η ώρα, άρχισαν να προσέρχονται περισσότεροι πιστοί για την απογευματινή λειτουργία. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Ο Κριστιαν λοιπόν είναι ένας νέος άνθρωπος που γουστάρει να παίζει drums, ενώ ταυτόχρονα έχει έρθει κοντά στον οίκο του Θεού με σκοπό να διδάξει το λόγο του. Καθ' όλη τη διάρκεια της ομιλίας του ιερέα, με έκπληξη είδαμε όλους τους νεαρούς heavy metal πιστούς να παρακολουθούν ευλαβικά τον Κριστιαν και πολλούς από αυτούς να προσεύχονται. Sencillamente siento amor. A pesar del pogo, a pesar de la música, a pesar de la forma de pronto en la que la gente se viste, aparenta ser, siento ese amor. Y lo bonito de pronto de esta iglesia es eso, que a pesar de cualquier cosa, más que de pronto un amarillismo, cualquier vaina, uno encuentra ese amor. Αφού τελείωσε το κήρυγμα, ήρθε η ώρα των ψαλμών. Των ψαλμών του δικού του στυλ όμως. Είναι λοιπόν η πιο heavy metal εκκλησία του πλανήτη και πόσες ιδέες. Εγώ πάντως γέμισα για τα επόμενα 30 χρόνια δεν ξαναπάω εκκλησία. Muchas gracias por todo, ¿sabes? Aquí es un lugar muy muy bueno, perfecto, ¿eh? Mucho mucho gusto y muchas gracias por todos, amigos. Muchas gracias. Queremos levantar, Señor, nuestra mejor adoración a ti. Entregarte, Señor, todo lo que somos, lo que esperamos ser. Adora, Señor, donde usted está. Con sus problemas o sus equivocaciones. La usía, las eclesías y las cristianas más. Είναι η αγάπη. Δεν είναι το πώς θα έρθεις στην εκκλησία, το πώς θα πας σε ένα κτίριο που έχει κατασκευαστεί από ανθρώπινα χέρια. Και είναι κρίμα το 2015, την εποχή που ζούμε, η δικιά μας εκκλησία ή και άλλες εκκλησίες ανά τον κόσμο και ακόμα και σε άλλες θρησκείες να έχουν μείνει σε τόσο πανάρχες μεθόδους προσέγγισης του κόσμου που τον έχουν αποξενώσει. Το άλλο πρωί πακετάραμε βαλίτσες και πήγαμε στο αεροδρόμιο για να φύγουμε για Καρταχένα. Εκεί τον Γιώργο τον περίμενε μία έκπληξη, να του θυμίσει ότι όλα τα goodbye είναι δύσκολα.
ευχές, ρε. Δεν μπορώ, ρε, με τα love stories. Συγκινούμε. Τώρα γιατί να μην ευδοκιμήσει αυτός ο έρωτας, μου λες. Γιατί. Πόσο βράζει. Δεν σας μπορώ, ρε. Δεν σας μπορώ, ρε, μαλάκι. Δεν σας μπορώ, ρε. Θέλω να φύγω, ρε. Θέλω να φύγω, ρε. Δεν σας μπορώ, ρε. Ζητάω παρέτηση, κύριε σκηνοθέτα. Γιατί ζητάς παρέτηση, για να μετακομίσεις στην Κολομβία. Φεύγω, ρε, παρετούμε. Πού υπογράφω, πού να περάσω, ταμείο, πού είναι το ταμείο, εδώ να περάσω. Πρώτη φορά παρέτηση στην Κολομβία και όλα τυχαία. Δεν σας αντέχω άλλο. Γιώργο, θα με μάθεις να είμαι μοιραίος. Τι. Μοιραία αφήσαμε και εμείς την Μπογκοτά και προσγειωθήκαμε λίγο αργότερα στην εξωτική Καρταχένα. Φτάσαμε λοιπόν στο ξενοδοχείο μας, όπου αντιμετωπίσαμε ένα από τα βασικότερα προβλήματα της παραγωγής. Φίλε! Η κλίδα του wall party, κυρίες και κύριοι. Αυτά είναι. Καλό είναι, έτσι. Θα λέμε. Μήπως θες αυτό, γιατί εγώ θέλω αυτό. Εγώ θέλω αυτό. Α, και εσύ αυτό. Ωραία. Εσύ γιατί θες διπλό. Για να είμαι πιο άνετος. Λοιπόν, έγραψα λίγη χαρτί. Χαρτί! Χαρτί! Ναι. Το καλύτερο παιχνίδι του κόσμου, ρε φίλε. Όχι, ρε φίλε. Όχι, πόσο άνετο είναι να κοιμάσαι σε διπλό κρεβάτι, απίστευτο. Η Καρταχένα βρίσκεται στην Καραϊβική θάλασσα και αποτελεί δημοφιλέστατο τουριστικό προορισμό για όλη την Ήπειρο της Αμερικής. Θα βγούμε όμως πρώτα έξω από την Καρταχένα για να πάμε σε μια γειτονική πόλη να δούμε το περίφημο καρναβάλι της Μπαρανκίγια. Λοιπόν, φεύγουμε. Πάμε στην Μπαρανκίγια να δούμε ένα από τα μεγαλύτερα καρναβάλια της Λατινικής Αμερικής. Είσαι έτοιμος, φίλε? Ένα πράγμα να σου πω, αδελφέ. Πατρινό καρναβάλι για πάντα. Όλοι γελάνε. Εντάξει, ακόμα και σε αυτό το ρουβάμι μύρι το είδες. Ακούς. Σάκης Ρουβάς. Σάκης Ρουβάς. Σάκης, ε. Νάτος. Και παίζουν εδώ. Γνώσες. Κάρναβαλ εν Γκρέσια, Πάτρα. Μας γκράντε εν τόδο ελμούντου. Μας γκράντε εν Παρανκίγια. Ε, Παρανκίγια. Παρανκίγια. Κάτσε, ξέρε, εκεί πάμε. Γνώσες παρά να καρναβάλ εν Παρανκίγια. Και εσύ, bueno, la bueno. Χωρίς να συγκρίνεται με το μέγεθος και τη γλυδί του καρναβαλιού στο Ρίο Ντε Τζανέιρο, αυτό το καρναβάλι έχει έντονο το τοπικό χρώμα και πολύ, πολύ χαβαλέ. Είναι ένας κλασικός καλοκαιρινός προορισμός. Επιστρέψαμε στην Καρταχένα για κάτι πιο summer style. Hello! You must be Camilla, right? Yes. I'm Sakis. Hola, Camilla. Welcome to the only clubhouse indoor surf simulator. That's amazing. What is this thing? This is my surf simulator. It works with a live turbine plank and it works with this turbine.
Συγγνώμη, δεν τον είχες τον πίστο. Can we give it a try? Yes, totally. You can do it. We are like the most happy people in the world. Like always with a smile on his face and willing to help everybody else. So yeah, I'll say the people, and I love the people of Colombia. The simulator brings people fun, excitement, and you can drink something and you can totally go there. Βρισκόμαστε στο παγκόσμιο πρωτάθλημα surf εδώ στην Καρταχένα και είμαστε στα παρασκήνια έτοιμοι να μιλήσουμε με τον παγκόσμιο πρωταθλητή Kelly Slater, Παύλα Μαυρίδη, Παύλα Αλάνη, ο οποίος είναι έτοιμος για τη δική του προσπάθεια. Ακολουθήστε μας, πάμε γρήγορα. Θα ανοίξω τώρα την πόρτα, την παράνομη. Πλησιάζουμε τον μεγάλο πρωταθλητή. Kelly, how are you? How are you, buddy? Really good, really good. Yeah, everything's okay. So proud to be next to you. Yeah, it's cool. Πες μας, cool, man. πες μας δυο λόγια για την προσπάθειά σου τελικό. Έχω προπονηθεί σκληρά. Όλο αυτό το διάστημα που προπονιόμουν σε μπαρ, σε κλαμπ, το αλκοόλ, έρεσε το αίμα μου, είμαι έτοιμος να διαγωνιστώ. Σου ευχόμαστε καλή επιτυχία. Όλοι οι τηλεθεατές είναι μαζί σου. Προσευχηθείτε για μένα. Προσευχηθείτε στον Άγιο Φανούριο για να πάει καλά. Πάμε. Νάτος, ο Kelly Slater, νάτος, πολύ δυνατός. Η πρώτη τούμπα του αγώνα, κύριε και κύριοι. The basic point is balance. You gotta be really well balanced and have balance. I think I knew that part already. How do I get the balance? How are you doing? He said you're doing really good, really good. Amazing. Really good, really good. I nominate you reporter for the World Party. I got to do something. Εξομοιωτής κυμάτων λοιπόν. Πιάστε τη σανίδα σας και φύγαμε. Κάτι τέτοιο για την Ελλάδα. Πιστεύω ότι όποιος επιχειρηματίας σκεφτεί να κάνει κάτι παρόμοιο σε παραδεριστικό μέρος, έχω την εντύπωση ότι θα χεστεί στο τάλιρο. Τώρα, από την άποψη Surf Simulator, είναι πολύ κοντά, πιο κοντά πιστεύω στο wakeboard. Surfing λοιπόν, ακόμα και αν δεν πατήσαμε καν το πόδι μας στη θάλασσα. Πάμε όμως στο διαμάντι της Καρταχένα, την παλιά της πόλη. Αυτή λοιπόν πίσω μας είναι η είσοδος της παλιάς πόλης της Καρταχένα. Σαν τη Ρόδο είναι. Άμα σου πω ότι πήγα να πω και εγώ το ίδιο πράγμα. Έλα ρε. Δεν το πιστεύω. Πλάκα κάνεις, ε. Έχουμε χημεία, ε. Και ένα πενταψήφιο πες που έχω στο μυαλό μου. Πενταψήφιο. Ναι. 15.321. Δεν το πιστεύω ρε φίλε. Δεν το πιστεύω ειλικρινά. Να τραγουδήσω We Are The Champions. Απίστευτο, ε! Απίστευτο! Είμαστε εδώ! Απόδειξη, αυτό νομίζω ότι δεν περιγράφεται. Πάλι πολύ, καλύτερα. Αυτό μου θυμίζει κάτι σαν την πολιτική, ρε παιδί. Δεν το κατάλαβα ότι το έβγαλε το μυαλό μου. Κάναμε την είσοδό μας από την Puerta del Reloj.
Η πόλη ξεκίνησε περίπου 500 χρόνια πριν με 200 κατοίκους. Αλλά είχε τεράστια ανάπτυξη τα πρώτα 100 χρόνια ζωής της, κυρίως λόγω του χρυσού στη γύρω περιοχή. ¿Cómo te llamas? Alexandra. Alexandra, ¿eh? Un balance muy buena. Cacha nada más morado. De morado, ¿no? Oh, το βρήκε. Δεν γινόταν να χάσω με τέτοια κεφάλα. Δεν γινόταν να χάσω απλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τη μαμά μου. Για αυτό το μαγικό κεφάλι. Καθάρισε και έναν ανανά τώρα, αδερφέ. One apple. No. Un apple. You know this is, this Muy Allen, you know Allen? Bravo. Queremos una piña, por favor. Ananá, penapple, penapple. Piña. Yo sé por qué. Yo sé, sí. Equivoca. Eres maestra, ¿eh? Claro. Una maestra de la knife, ¿cómo se dice esto? Cuchillo. Una maestra de cuchillo, ¿eh? Promise you'll pay my bill. See, they wanna buy my pride, but that just ain't up for sale. Λοιπόν, είμαστε ακόμα εδώ στο κέντρο της Καρταχένα και έχω αφήσει τα παιδιά να πιούνε καφέ γιατί έχω ετοιμάσει κάτι για τον Γιώργο. Μία πλακίτσα, θα τη δείτε σε λίγο. Εδώ λίγο πιο κάτω υπάρχει ένα ελληνικό μαγαζί, ένα μαγαζάκι με παραδοσιακό ελληνικό σουβλάκι. Μέσα σε αυτό το ελληνικό παραδοσιακό μαγαζάκι δουλεύει ο Πετράν. Τι θα κάνει ο Πετράν? Πολύ απλά θα φορέσει τη μπλούζα της αγαπημένης του ομάδας και θα περάσει μπροστά από τον ανυποψίαστο Γιώργο. Τι έγινε? Ελλά. Και. You know Greek. What is this? Αντέρα καψάρωσα. Και. Το είδε. Είναι το μικρόφωνο. Είναι το μικρόφωνο. Την πάτησες. Ουχ. Ποχάρα παντού, θεέ μου. Πάτησε. Όχι. Από το εισάστης. Από το εισάστης. Αυτή η σκηνή όμως έτσι. Και με λέει. Δεν με λέει. You are Greek. Δεν το είχα. Στα αγγλικά με τα. Αυτό το είδε. Σου σηκώθηκε. Κάνει μια. Καθόταν και κάνει. Ναι, άκουσα το α. Πλάκα ξεπλάκα. Ο Πάοκ είναι εδώ. Παντού. Δεν είναι τυχαίο. Πάοκ παντού. Πώς είμαστε. Πόσα μέλη μετράμε. Εμείς. Μόνος. Εγώ και Γιάννη. Μόνος εσείς. Εντάξει. Έρνα εδώ και κρατάτε σημαία. Λοιπόν. Από εδώ είναι ο φίλος μας ο Πετράν από την Τούμπα! Τούμπα, ρε φίλε! Τούμπα, δεν ξέρω ψωμί! Έτσι, μαθαίνουμε να τρώμε! Έτσι, έτσι, πώς θα γίνει! Τους μαθαίνουμε να τρώνε εδώ τα παιδιά, γιατί... Τι κάνεις? Εδώ, τους μαθαίνουμε να τρώνε. Έχει εστιατόριο ελληνικό. Έχουμε εστιατόριο εδώ. Το μαγαζί σου εδώ πού είναι? Είμαστε στην επόμενη γωνία, ακριβώς εκεί πέρα. Ξέρεις ποιο είναι το καλύτερο με τους παοξίδες, δηλαδή και εγώ παοξίσαι με αυτό. Ό,τι όταν τον καρντάσει κερνάνε, ρε φίλε. Καλά πλάκα, πάμε. Έχω φάει, αλλά θα ξαναφάω. Όχι, είμαστε αδερφέ, αλλά εντάξει, κοίτα να δεις, έχουμε δουλειές, οικονομίες. Εδώ είμαστε. Άντε, έχω τσακάλια. Ελληνικό σουβλάκι στην Καρταχένα ο Πέτρος. Λίγο η αρχή ήταν δύσκολη, να πω την αλήθεια. Λίγο παράξενη τώρα Έλληνα στην Κολομβία δεν είναι και τόσο εύκολο πράγμα. Ένας Έλληνας καθεαυτού Έλληνας με το φιλότιμο την προσωπικότητά του δεν μπορεί να επιζήσει στη Λατινική Αμερική. Πρέπει λίγο να εγκληματιστεί με αυτούς. Γιατί ή θα σε φάνε ή θα τους φας. Έχουμε εμείς φιλότιμα. Όταν ταξιδεύεις πάνω από 6 μήνες το χρόνο και δεν τρως το ελληνικό φαγητό της μαμάς, μόλις δεις Greek salad, πίτα και σουβλάκι, σου γυρίζει το μάτι. Έχουμε μπροστά μας φέτα, πίτα. Κάτσε να δούμε αν είναι καλή. Τι μη δυνατή, ναι, όχι. Χορεύαμε στο Liberty. Μητρό τρώτα το χορεύω. Χορέψε. Γεια μας, ρε μεγάλη, γεια μας με φέτα. Οι Έλληνες έχουμε ένα χαρακτηριστικό στοιχείο που είναι ότι έχουμε μια τρομερή σύνδεση με άλλους Έλληνες, ειδικά όταν είμαστε στο εξωτερικό.
Περπατάς δηλαδή και βλέπεις κάποιον Έλληνα και κάνεις μία... Έλληνας! Ομολογώ ότι είναι και από τις λίγες φορές που χάρηκα τόσο πολύ που είδα Έλληνα. Δεν ξέρω επειδή ίσως λείπουμε πάρα πολύ καιρό από τη χώρα, αλλά όλη αυτή η κατάσταση με τη φανέλα, με το σκηνικό που τον είδα μπροστά μου, είναι απερίγραπτη στιγμή και νομίζω ότι συγκρίνεται το ότι ήπια και ένα φρέντο εσπρέσο παγωμένο. Θα γυρίσω, πιστεύω, στα Γυρατιά για να πάω τίποτα νότια Κρήτη, Γάβδο, εκεί πέρα, βέβαια, να μείνω μπροστά στις θάλασσες. Γιατί ο Έλληνας με τη θάλασσα έχει ένα δεσμό τρελό. Το τζατζίκι που φτιάχνετε. Ωραία. Πώς γίνεται, βάζετε σκορδαλιά, βάζετε κάτι το αγγούρι, τι είναι ο άνηθος, τι βάζετε μέσα. Ελληνικό πάθος βάζουμε, αδερφέ, που λείπει πολύ εδώ πέρα. Αυτό ήταν καλή ατάκα, έτσι, καλή ατάκα. Ελληνικό πάθος και γίνεται και πίζει. Λοιπόν, και εδώ πέρα, σε αυτό το δρόμο, είμαστε στον πιο ακριβό δρόμο όλης της Κολομβίας. Εδώ πέρα είναι, πώς λέμε, τα Ματογιάννια στη Μύκονο, η Ία της Σαντορίνης, αυτή ναι. Λένε πλατεία Σάντο της Αθήνας. Μπράβο, αρέσει. Ποια είναι η διαφορά από εδώ με 100 μέτρα από το μαγαζί σου. Έχει διαφορά, πίστεψέ μου. Ωραία πλατεία, ε. Ναι, η πλατεία του Άγιου Δομήνικου, η πιο φημισμένη, η πιο ακριβή, το πιο ακριβό σημείο όλης της Κολομβίας εδώ πέρα. Σκάνε μήτε πόνιμη, σκάνε μήτε χιλιδιό, η χοντρή του Μποτέρο. Είναι πολύ διάσημο γλυπτό. Τα πάχη μου τα καλή. Έτσι ακριβώς. Και έτσι πρέπει να καταρχήν υπάρχει μια κουλτούρα εδώ πέρα στην Κολομβία. Όσο πιο παχύς είσαι, είσαι υγιής και έχεις λεφτά. Αυτό είναι. Ναι. Άμα είσαι αδύνατος, σημαίνει είσαι φτωχός. Έχουν κάνει δέντρο USB που παίρνει ηλιακή ενέργεια. Φορεστή κινητού δηλαδή, έτσι. Σε λίγο, μη χάσετε για πρώτη φορά ένα extended extra large version των backstage του Wall Party, έτσι για το γιόλο. Νιώσε, νιώσε ρε αδέρα. Φρέντο εσπρέσο παραγγέλνεις το Juan Valdez, το μεγαλύτερο έτσι. Σε κάνουν το εσπρέσο και σε βάζουν πάγο. Αυτό. Μπράβο. Έτσι. Νιώσε ρε αδέρα. Ο άλλος που έχετε εδώ είναι ο μπαρίστας. Και έμπαινε μέσα στον μπαρ. Άσε αγάπη μου, άσε. Πάρ' τα λεφτά, βάλ' τα στο ταμείο, άσε εγώ θα τον κάνω τον καφέ. Τι να μας, εμείς το έχουμε κάνει τέχνη μαλάκα πάνω. Επιστήμη είναι ο καφές. Και αυτοί οι μπούμπι εδώ έχουν τον καλύτερο καφέ και δεν ξέρουν να το ετοιμάζουν, αλλά το παραδέχονται τουλάχιστον. Θέλω popcorn για να το παρακολουθήσω αυτό, περίμενε. Το σενάριο ξεκινάει τώρα. Εγώ τι κάνω, κάτω. Εσύ ο νέο μπαρ που ξύπνησες και δεν το έχεις έτοιμο. Νέος! Όχι! Όρδιες! Όρδιες! Ακόμα εκεί μέσα! Πασιάς, δηλαδή! Γιώργος Λέτσας Κούρας, τρίτη περίοδος! Αύγουστος ήτανε! Αύγουστος, καλά, λόγια! Καλά, Αύγουστος ήτανε!
αγωνιστή. Ακούστε με σιδέρα. Είμαστε τίμηρα να φέρω τη μάχη στον ένα μήνα. Ένα μήνα. Ένα μήνα. Στήρισε τώρα. Τώρα. Όχι, φάκελο. Φάκελο. Κάνε φάκελο τώρα. Είμαι ένας. Αλές. Είμαι ένας. Κύριε Λογαγιά, είμαστε από το ίδιο χωριό! Τι χωριό, ρε! Την Καλαμπάκα! Την Καλαμπάκησα! Την Καλαμπάκα! Του Μίτσου, του Νιώφη, του... Άρα, του Παπαγιωργίου μου γνώσεις! Ωρε, μάνα! Της κυρία Νιώφης, το... Με έχουν δώσει γιατί είναι και Ελλάδα, συμφέρω! Εσύ με τα δυο! Ας του γάμισε, την πέντε γασιά! Τιμητική! Μια τιμητική να με δώσεις! Το άλλο σου πάμε στο Καλαμπάκα! Λοιπόν, η ώρα είναι 9 το πρωί και γίνεται χαμός στο δωμάτιό μας. Περιμένουμε τον Γιώργο και τον Θοδωρή να συμπληρώσουν το χαρτί με το οποίο θα δώσουμε τα ρούχα μας όλα για πλήσιμο. Και έχουν μαζευτεί εδώ όλο το προσωπικό. Όλα. Όλα. Aquí en Colombia. En una familia. Vale. ¿Quién limpiar los ropas de la familia? ¿La mujer o el hombre? La mujer. La mujer. Y el hombre también. ¿Y el hombre también? Sí. ¿La verdad o la? Porque sí, es muy importante, la verdad, el hombre también. También. Tu esposo, limpia también, limpia ropa. Lavarla, sí. Sí. En Grecia solamente las mujeres. Ah, no, acá no. Sí, porque en Grecia. Los hijos no las acostumbran. Porque en Grecia los hombres. ¿No? Patan el jefe, sí. Esta. No, ese es moi. Esta es moi, de Negalida, Colombia. Το θέμα ήταν βατά. Ήταν βατά για όποιον είχε προετοιμαστεί καλά. Στο τρίτο θέμα αντιμετώπισα μια δυσκολία, αλλά έχω την εντύπωση ότι τα πήγα καλά σε γενικές γραμμές. Τα στριγκάκια σου τα έδωσες? Τα έδωσα. Γενικά έχω μεγάλες βλέψεις για αυτό το πλυντήριο. Θέλω να περάσω. Πες τις λίγο να μην πάρουν τα ρούχα μαζί με τα δικά τους, γιατί τα μικρόβια θα τους χωρίσουν. Mi amigo quiere... Es una chica. Una chica. Έφυγες νωρίς, ούτε που προλαβα να αρχίσω. Έφυγες νωρίς, φωτογραφίες βιαστικές. Έκλεισες αργά την πόρτα, μήπως με πονέσεις. Έφυγες νωρίς, κι ούτε που προλαβα να πω. Ρε, και μια μαργαρίδα. Το είναι. Σάκη, δες, μια κοπριά. Ένα πρωινό, η Παναγιά, θα έρθει να με βρει. Πόσο σ' αγαπώ! Un hombre de nosotros es un actor de porn movies, de porn películas. ¿Quién es? ¿De porno? De porno. ¿Quién es un actor de tres? Él. ¡Oh! ¿Sunglasses? Trans. Ok. Για να ξέρω ότι άμα σου φύγει καμιά κλανιά θα έχεις πρόβλημα, γιατί δεν υπάρχει καθαρός αέρας. Θα πεθάνεις από ασφυξία. Θα κάνουν σε καμιά εβδομάδα grand wish για το Μαυρίδι. Θα τον βάλουν σε κανένα πεδότοπο με κουτάβια να τα χαϊδεύει. Να τα χαϊδεύει και θα τον αφήσουν να κερδίσει το σάκι σε κάποια αθλήματα για να τραγουδάει μετά. Grand wish, κατάλαβες. Η Μάγια Μπέι θεωρείται από τις πιο όμορφες παραλίες του κόσμου. Είναι μέσα στο top 10. Σαν την Χαλκιδική. Λοιπόν, και επειδή εδώ ρε παιδί μου στη Μάγια Μπέι γυρίστηκε αυτή η φημισμένη ταινία, σκέφτηκα το εξής. Μόλις κατουράω στη Μάγια Μπέι. Μπορεί να φτάσει και μαρμαράκο λοιπόν. Α, PP Islands, ε. Ντρίνο Productions, κάτσε λίγο. Αυτά είναι. Εδώ είμαστε στο μπαλκόνι. Καταπληκτική θέα, Σάιτζο, Ντένκι, κλιματιστικό, εργοτάξιο. Hello!
Hello, εργάτης εργοταξίου Αλάνη. Επίσης, μπάζα στο τροπικό PP Islands. Right. Για ακόμα μία φορά στο World Party γλιτώνουμε χρήματα κουρεύοντας ο ένας τον άλλο. Φίγαρο. Τώρα πώς σας είπαμε, το νέο μέλος τώρα. One Direction. One Direction, ο Γιωργάκης Κούρος. Με το μαλλί Justin Bieber. Είναι έτοιμος με τον Justin Bieber. Να σου πω κάτι. Σε δύο μέρες γυρνάω Ελλάδα. Να μπορώ να βρω νύφη. Προφίλ. Έγινες άνθρωπος. Με άριστα το 10. Ναι. Σου δίνω 8,5. Πολύ καλό. Δες ο στυλάτος πως κοιμάται και δες να είμαι εδώ. Μου ήρθες εδώ. Δες. Η επιτομή της μόδας. Δες εδώ, δεν μου λες. Θα σου γκαρίσει το πλοίο του. Τι μόδα. Ο Κοστέτσος. Υπάρχει χειρότερο. Ο Εφταξίας. Λοιπόν, σε αυτή την εκπομπή δεν πάμε πολύ καλά και θέλουμε να τα έχουμε κάνει όλα στη ζωή μας. Τώρα θα βουτήξουμε στα meetings of the water στον Αμαζόνιο. Λοιπόν, δεν το έχουμε κάνει. Γιατί δεν γίνεται να μην το κάνουμε. I was surprised you guys jumped at the meetings of the water because not every and even myself I'm afraid to jump at the meetings of the water. Are you fucking kidding me? You told us jump in the water, it's easy. I'm serious. I am serious with my heart. And if you ask anybody in Manaus why did you jump in the water, in the meetings of the water, they will say no. They will first thing they'll say you're crazy. Because there they have this huge fish, man. Da-dun. Da-dun. Taram 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 Μην κοιτάξεις. You learn him three words. I know Malacca. Yes. Aneta. Aneta. And Timio. Timio. Very nice. You see like this guy all the time. The story is not going to come to you. You have to chase the story, okay? Συγκώδικες. Συγκώδικες. Με εμπειρία από τηλεόραση σε prime time εκπομπή. Αναζητή δουλειά. George Marakasidis, Sakis Thessalonikis. Τσολάκι σε θέλω, πολύ, Έλα Στέιν, Αργεντίνα. Now I want to tell you about my experience with World Party, okay? They invited me, they told me it's a vacation, really fun time. It was the most adventure time of my life. Wake up at 4, film all day, go to bed at 11:30, wake up the day, next day at 4:30. So I'm glad I'm going back to my office and do a normal job, okay? So okay, cut. No, shut him up. We don't want to learn. Άσπρη πέτρα, ξέξασπρη. Άσπρη πέτρα, ξέξασπρη. Για τον ήλιο. Για τον ήλιο. Ξεξασπρότερη. Ξεξασπρότερη, μάλλον. Το Μαυρίδι καλύτερα το λέει. Με αυτό κάνεις κοιλιακούς, θα πετάς σκούπι και κάτω! Μάζεις το τώρα, μάζεις το, προλαβαίνεις, μάζεις το. Το διόρθωσα, βλέπεις! Οκ, this is Sakis Thessalonikis. Οκ, so this is the pole, you are going to be over there, okay, with the tripod. Take the drone out. You pretend that you're surprised by it, and you say like, "Oh, what a nice pole! I will be there by your side." You know, just ask you some questions, and then don't look at the camera. Okay? Be surprised. I'm surprised. Okay? So. Oh, this pole is incredible, man! Look at the surroundings.
They go across there. It takes the shoe, okay? Just the shoe, like, take some steps. Okay, wait, cut. No, do it again. I look Georgios Balakasidis. Ο Ντάι, εσύ, εσύ κάνει τα χτυλιά τη κάτω από το καναλί. Δεν ανεβαίνει μαζί μου στο ελικόπτερο. Δεν θα σε πάω βόλτα. Μόνο τη Φερνάντα. Φερνάντα, έλα από εδώ. Φερνάντα, θέλω να μου μιλήσει λίγο για την εμπειρία που είχε να με γνωρίσει. Πώ φαίνεται. Θα περάσει με τέλει στη Βραζιλία. Έλα, ανέβαινα σε μονιά μου εδώ. Πάμε. Έχω και κότερο. Πω, φίλε, επιτέλου. Δηλαδή δεν αντέχω άλλο μια στιγμή. Τι θα γίνει. Make me wanna shout. I got something that tells me what it's all about. I got soul, soul, and I'm super bad. Τι βρήκα την κάμερα μέσα στη μέση της ερήμου. Δεν γίνονται αυτά. Και όπως καταλαβαίνεις. Η βλακία δεν πάει στα βουνά. Σε αυτή τη δημόσια. Μπορείς να παίρνεις τις φραγίδες μόνο να τις πατάς. Καλά είναι, γιατί βλάκα με λερόλους. Αυτή δεν θες να ξέρει ένα τίμιο. Πήραμε τα εισιτήρια για να επιστρέψουμε στο Ουλάν Μπατάρ. Κάτσε να τη σταματήσω εγώ. Πού είσαι την πότη. Πού σου βάλει κανένα δάχτυλο, σου πω. Είναι γνώ. Νο. Στη Μόσχα, στην κόκκινη πλατεία, είμαστε εδώ να διαπραγματευτούμε το χρέος της Ελλάδας. Με το δάνειο τι θα γίνει. За святую Русь. И счастье, и любовь. Ура! Δεν χρωστάμε τίποτα. Спасибо, Mr. President, спасибо. World Party. Κάνουμε τον πλανήτη άνω κάτω. Την επόμενη Τετάρτη στις 10 παρά 4 το βράδυ. Πάμε κύριε, τελειώσαμε.